Μάλιστα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής. Κυρία Γιαννακοπούλου, σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ διπλά, γιατί πήγαμε λίγο πιο πίσω. Είστε καλά? Μια χαρά, προσπαθούμε. Μέσα ουσιαστικά και εν όψη της προεκλογικής περίοδου και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Για να ακούσω κάποιες σκέψεις δικές σας. Έχετε δίκιο απόλυτο. Για να ακούσω κάποιες δικές σας σκέψεις για αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία και στη Συρία. Τα εφιαλτικά που συμβαίνουν εκεί. Είναι πραγματικά, νομίζω, τα λόγια ακούγονται πολύ λίγα μπροστά σε όλη αυτή την τραγωδία, την ανθρωπιστική τραγωδία η οποία συμβαίνει δίπλα μας και πλήττεται ο λαός της Τουρκίας, πλήττεται ο λαός της Συρίας. Ό,τι και να πούμε είναι, νομίζω, ελάχιστο. Βλέπουμε εικόνες οι οποίες συγκλονίζουν, οι οποίες μας ανατριχιάζουν. Δεν ξέρω πώς πραγματικά μπορούν κάποια πράγματα να είναι τρομερό, είναι τρομακτικό, τι να πει κανείς, γιατί έχετε είναι πολύ γυναίκα, η οποία γέννησε και πέθανε λίγο μετά τη γέννα της και επιβίωσε το μωράκι της για οικογένειες οι οποίες ξεκλειδίστηκαν, για παιδιά που πέθαναν, για γονείς. Είναι συγκλονιστικό, είναι τραγικό, χρειάζεται να σταλεί αμεσότατα από όλη την παγκόσμια, τη διεθνή κοινότητα, να σταλεί βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια, βοήθεια στήριξης, προκειμένου να σωθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα κατευθείαν έστειλε εξειδικευμένο προσωπικό και νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι που οι Έλληνες διασώστες μπόρεσαν και έσωσαν αυτά τα δύο παιδάκια και έχουν σώσει κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπράβο τους, μας κάνουν πάρα πολύ περήφανους. Είναι, νομίζω, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει ότι, ξέρετε, οι λαοί είναι πραγματικά κοντά, πέρα από οποιασδήποτε πολιτικές, από οποιασδήποτε στοχεύσεις, από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε ή τα οποία μας χωρίζουν. Οι λαοί μπορούν και πρέπει να είναι δίπλα και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ως παράταξη, προκειμένου να μπορέσουμε να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν μπορούμε και εμείς σε όλη αυτή την απίστευτη τραγωδία που συμβαίνει δίπλα μας, ξεκινήσαμε να συγκεντρώνουμε ανθρωπιστική βοήθεια με κλιμασκεπάσματα, με ιατροφαρμακευτικό υλικό, με συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Είναι, νομίζω, τελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τον τουρκικό και συριακό λαό για αυτήν την, όλο αυτό το συγκλονιστικό το οποίο, πράγμα το οποίο συμβαίνει δίπλα. Και όπως είπατε, δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λόγια αυτά που συναισθάνεται κανείς, αυτά που συμβαίνουν εκεί. Λοιπόν, για πάμε να δούμε εντός της χώρας τώρα. Εδώ στην Ήπειρο, στην Δυτική Ελλάδα, δεν υπάρχει κακοκαιρία. Δεν έχει έρθει ο χιονιάς. Έχει πάρα πολύ κρύο, βέβαια. Έχει πολικό ψύχος. Αλλά στην Αθήνα και στην ανατολική πλευρά της χώρας, από την Πίνδο και ανατολικά, ο χιονιάς έχει χτυπήσει τη χώρα. Ήταν η διαχείριση, η κυβερνητική διαχείριση αυτής της κακοκαιρίας αυτή που έπρεπε, κυρία Γιαννακοπούλου? Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι ο φετινός χιονιάς, η Μπάρμπαρα, δεν είχε καμία σχέση με την Ελπίδα την περσινή. Ήταν, όπου εκεί πολύ πιο ήπιο, είχε γίνει αυτό θάλασσα, το οποίο είδαμε και ζούμε. Κομφούζι. Ναι, καμία σχέση. Δεν έχουμε καμία σχέση. Από εκεί και πέρα, δεύτερον, πάρθηκαν μέτρα, γιατί ναι, όντως έχουμε πάθει και έχουμε μάθει. Όμως αυτά τα μέτρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πάρθηκαν με μία υπερβολή. Πάρθηκαν μέτρα τα οποία δεν παίρνονται σε άλλες χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία αλλά και πιο οργανωμένη, ίσως, αν θέλετε, πολιτική προστασία, προκειμένου να μην παίρνονται οριζόντια μέτρα αλλά στοχευμένα. Με αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη, έκλεισε η Εθνική Οδός συνολικά, ενώ θα μπορούσε να έχει κλείσει μόνο για τις Νταλίκες, θα μπορούσαμε να πούμε. Όλες οι περιοχές δεν είχαν το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχουν περιοχές, εγώ θα σας μιλήσω για την Αττική, στην οποία βρίσκομαι, ζω και έχω εικόνα. Στην Αττική υπήρχαν περιοχές στις οποίες δεν το έστρωσε καθόλου και για τις οποίες υπάρχουν οριζόντια μέτρα, έκλεισαν τα σχολεία, η τηλεργασία κτλ. Και υπήρχαν άλλες περιοχές οι οποίες και είχαμε αποκλεισμό κατοίκων και είχαμε διακοπές ρεύματος και τελικά εκεί πέρα δεν έγιναν και αυτά τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει με την ένταση που έπρεπε να είχαν γίνει. Δεν είμαστε ούτε ισοπεδωτικοί, ούτε θέλουμε να είμαστε μίζεροι πάνω στη διαχείριση ενός φυσικού γεγονότος, αν θέλετε. Όμως από εκεί και πέρα αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ας μην είμαστε και του ζήτω και τι καλά που τα κάναμε, όπως μας λέει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι να παίρνονται κατάλληλα μέτρα, στοχευμένα κάθε φορά, ανάλογα με την περιοχή, και όχι απλά οριζόντια μέτρα,
τα οποία, αν θέλετε, δεν ανταποκρίνονται και αντίστοιχα σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέμε. Υπήρξε μία δόση υπερβολής, αλλά σε κάθε περίπτωση ακραία φαινόμενα ούτε είδαμε από τη μεριά της Μπάρμπαρα και ούτε βεβαίως υπήρξαν από άποψη διαχείρισης. Όταν κανείς καεί στο χυλό και μιλώ για την περσινή διαχείριση, φυσάει και μετά το κάνει διαφορετικά πράγματα και υπερβολές. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Βουλή. Πώς βλέπετε εσείς την αποχώρηση του Άλεξη Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τις ψηφοφορίες στη Βουλή, πλην Κασιδιάρη? Αύριο, μάλλον, έχω την πληροφορία, θα μας πείτε εσείς ότι θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει και δική του πρόταση, θα καταθέσει και δική του πρόταση. Θα πάμε στον Κασιδιάρη και στον Μπλόκο, αλλά πώς βλέπετε καταρχάς την απόσυρση από τις ψηφοφορίες του ΣΥΡΙΖΑ, τι λέτε? Εμένα μου θυμίζει έναν, αν θέλετε, κοινοβουλευτικό ακτιβισμό επίπεδου 15 μελούς ενός σχολείου. Αυτό ακριβώς κάνει. Είναι αδιανόητο, είναι αντιδημοκρατικό, είναι αντιθεσμικό. Νομίζω ότι πλήττει και την ίδια, αν θέλετε, την σοβαρότητα, τη θεσμικότητα που πρέπει να έχει η όλη κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς πάει να πει αυτό. Δηλαδή θα συμμετέχουν στις επιτροπές, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως, για ένα βουλευτή, αλλά δεν θα συμμετέχουν τελικά στην ολομέλεια, δεν θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Και τι θα κάνουν? Θα αφήσουν την κυβέρνηση να περνάει ανενόχλητα ό,τι νομοσχέδια θέλει, σηκώνοντας ουσιαστικά λευκή πετσέτα, λευκή σημαία? Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η αντιπολίτευση φεύγει πάντα τελευταία. Ότι η αντιπολίτευση οφείλει και πρέπει να δίνει, και γι' αυτό άλλωστε εκλέγεται, μάχες προκειμένου να βελτιώνει τα πράγματα, προκειμένου να πιέζει την κυβέρνηση, προκειμένου να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να λειτουργεί με τον πιο σωστό τρόπο η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι, νομίζω, ένας αυτοεμπλουτισμός και αντιθεσμικό από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εντάσσεται σε μια τριάδα λαθών που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο δείχνει και τον πανικό στον οποίο βρίσκεται. Προφανώς γιατί έχει χαμηλή συσπήρωση, όπως βλέπουμε μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Και να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο λάθος το ζήτημα της πρότασης Μουμφής, το οποίο κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι το μόνο το οποίο γίνεται όταν καταθέτει η αντιπολίτευση πρόταση Μουμφής και τελικά δεν περνάει, είναι η συσπήρωση της κυβέρνησης. Άρα συσπήρωσε την κυβέρνηση. Δεύτερον, καταφεύγει σε αυτόν τον τι να πω τώρα, τον τόσο επιφανειακό αλλά και αντιδημοκρατικό, όπως είπαμε, ακτιβισμό κοινοβουλευτικού επίπεδου, το οποίο είναι μια τρύπα στο νερό και αφήνει ανεξέλεγκτη και ελεύθερη την κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει. Και βεβαίως τεράστιο λάθος είναι και η αήφης επίθεση την οποία έκανε κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, περί δίθεν εκβιαζόμενων. Τελικά νομίζω ότι αποκάλυψε ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις του. Ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι η πραγματική σύγκληση ή προοδευτική διακυβέρνηση. Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει να πει αυτό. Με μια θολούρα έχει μιλήσει για προοδευτική διακυβέρνηση και συνεργασία ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το μόνο το οποίο θέλει είναι να μας κάνει μια θαψιά, να αλλιεύσει ψηφοφόρους, όπως έκανε άλλωστε και στο παρελθόν. Λοιπόν, αυτό το οποίο δουλεύουμε είναι ότι αυτή τη φορά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να του περάσει. Αποκαλύφθηκε, φάνηκε ο ευκαιριακός και τριχοδιοκτικός χαρακτήρας αυτής της πρότασης. Δεν μασάμε ούτε το αγοράζουμε. Μάλιστα. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, έχετε δίκιο. Αυτό με την απόσυρση από τις ψηφοφορίες είναι επίπεδου 15 μελούς. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας εκεί ίσως στοχεύει, στην ψήφο των 18άριδων, που φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι πηγαίνει καλά. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτός ο ακτιβισμός θα πείσει τους 18άριδες. Εγώ θεωρώ όχι, είναι αρκετά οριμότερη από αυτό. Είναι πολύ οριμότερη από αυτό. Αλλά θα δούμε και στην κάλπη, θα δούμε και στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, αυτό το περιεκβιαζόμενο που είπατε, κυρία Γιαννακοπούλου, σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο? Προσπαθεί να υπονομεύσει μια συνεργασία, μια προοπτική συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία η Τσαπανίδου, ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας αυτά περί εκβιαζόμενου. Σας απομακρύνει αυτό ακόμη περισσότερο από μια κυβερνητική συνεργασία, είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ? Όπως σας είπα, αυτό κάθεται και δείχνει ποιες είναι οι πραγματικές του προθέσεις, οι οποίες δεν είναι οποιαδήποτε συνεργασία, καμία συνεργασία, αλλά μόνο το πώς θα μας πάρει ψηφοφόρους, πώς θα απευθυνθεί στον κόσμο μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δείχνει ότι τελικά δεν έχει αλλάξει σε τίποτα από όλες αυτές τις νοοτροπίες και λογικές του 2012, στις πλατείες, με τους Τσολάκογλου, με τις κρεμάλες, με όλα αυτά τα οποία ακούγαμε, ξανά τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν μπορώ να δω με τέτοιου είδους λογικές, γιατί δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι για αυτό το οποίο είπε ο κ. Σποράκης. Σε κομματική συγκέντρωση, ότι στο Πασόκ είναι πιασμένοι. Είναι αυτό το οποίο είπε ο κ. Σπύρντης στην ίδια συγκέντρωση, την κομματική. Ότι θα επιβάλλουμε την δημοκρατία. Με το καλό ή το άγριο. Με το ζόρι. Είτε με το καλό είτε με το άγριο αυτά. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά λοιπόν, αν θέλετε να συζητήσουμε και όσον αφορά το δίθεν προγραμματικό επίπεδο τη προοδευτική σύνδεση και συνεργασία, πάνω σε τι να συζητήσουμε, πάνω σε τι να συμφωνήσουμε, σε αυτές τις λογικές, οι οποίες είναι αυταρχικές, οι οποίες είναι αντιδημοκρατικές, οι οποίες είναι τραγικές, είναι απαράδεκτες, πάνω στη θεωρία των αρμών της εξουσίας, πάνω στη θεωρία των βαλίτσων, όπως υπήρξε κατάθεση μάρτυρα στα πλαίσια εκκλησιακού δικαστηρίου από τον κύριο Καλογρίτσα προς τον κύριο Παπά, πάνω στη λογική του πώς μοίραζαν τα μετοχικά κεφάλαια των καναλιών που ήθελαν να δημιουργήσουν, πάνω σε τι ακριβώς, ή πάνω στην υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, τσάκισε κυριολεκτικά τη μεσαία τάξη, έκανε μία, ξεκίνησε και έκανε μία νέα γενιά ουσιαστικά νεόπτωχων ανθρώπων και κάθονται τώρα και μας παρουσιάζει όλο αυτό το μαξιλάρι και δημοσιονομικό ότι είναι δίθεν δικό του. Είναι από το αίμα των Ελλήνων φορολογουμένων. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω πού ακριβώς οδηγεί, σε τι ακριβώς το χέρι. Νομίζω ότι έχει αυτοεγκλωβιστεί με όλα αυτά τα λάθη του. Και δεν νομίζω ότι θα του βγει σε καλό. Πάντως παρόλα αυτά που λέτε, και πολλά από αυτά μπορεί να είναι σωστά, επειδή η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, η τέχνη του ρεαλισμού, εάν τα, βέβαια τα αποτελέσματα είναι έτσι και δεν υπάρξει αυτοδυναμία κανένας κόμματος, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες εκλογές, πόσο θα μετρήσει σε εσάς το ΠΑΣΟΚ? Βέβαια, σας κάνω ένα μακρινό ερώτημα, μπορείτε να μου πείτε, αλλά πόσο θα μετρήσει σε εσάς η κυβερνησιμότητα, δηλαδή το να μην πάμε σε τρίτες εκλογές, το να γίνει μια κυβέρνηση από τις δεύτερες εκλογές το πολύ? Πόσο θα μετρήσει αυτό στη σοβαρότητα που σας διακατέχει? Θα μετρήσει? Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα μια σοβαρή και υπεύθυνη δύναμη, μια δύναμη η οποία πάντα προέτασε το εθνικό συμφέρον απέναντι στο μικροκομματικό και κάτι το οποίο το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Σωστό είναι αυτό. Εμείς λειτουργήσαμε έτσι και εμείς από ένα κομμάτι 45% βρεθήκαμε στο 5% ακριβώς, γιατί βάλαμε την πατρίδα, τη χώρα πάνω από το μικροκομματικό μας συμφέρον, γιατί θα μπορούσαμε και εμείς να λειτουργήσουμε είτε μιλώντας για ζάπια, όπως μίλησε η Νέα Δημοκρατία την πρώτη περίοδο, είτε και ότι θα σκίζαμε τα μνημόνια και μετά να κάναμε την περίφημη κολοτούμπα. Όχι, δεν το κάναμε αυτό. Αν όμως δεν γίνει κυβέρνηση στις δεύτερες εκλογές και... αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες, βέβαια, έτσι, και είναι μακρινό. Θα ακούσουμε το τι θα πούν οι Έλληνες πολίτες. Ωραία. Αυτό είναι το α και το μέγα. Ποιο θα είναι το διακύβευμα, ποιοι θα είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί οι οποίοι θα βγουν από τις κάλπες, και εμείς λέμε από τις πρώτες κάλπες. Εμείς δεν λέμε καν από τις δεύτερες. Εμείς λέμε ελάτε στις πρώτες κάλπες και όταν θα πάρουμε και εμείς αυτό θα διεκδικήσουμε. Δεν θα κάψουμε τις πρώτες κάλπες. Σωστό, έχετε δίκιο. Όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε θα τις κάψουμε, γιατί το ίδιο ακριβώς κάνει και ο κύριος Τσίπρας όταν λέει ότι δεν θέλει κυβέρνηση τιμένων. Mm-hmm. Αφού όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι βρίσκεται πολύ πίσω. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Άρα τι μας λέει ο κύριος Τσίπρας? Εσείς τι θα κάνετε στις πρώτες εκλογές, κυρία Γιαννακοπούλου? Τι θα κάνετε στις πρώτες εκλογές? Θα πάρετε την εντολή και θα ψάξετε τι? Ποια φόρμουλα? Και θα κάνουμε τα δυνατά, απευθυνόμενοι απέναντι σε όλους όσους θεωρήσουν και δεχτούν 10 βασικές προτεραιότητες τις οποίες έχουμε και θέλουμε να εφαρμοστούν την επόμενη μέρα. Άλλωστε, γι' αυτό ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες να μας ψηφίσουν, για να εφαρμόσουμε την πολιτική μας. Και η πολιτική μας περιλαμβάνει αυτές τις 10 προτεραιότητες, 10 θέματα, από τα κόκκινα δάνεια μέχρι τις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων, μέχρι τη στήριξη του ΕΣΥ, μέχρι την κοινωνική κατοικία και πάρα πολλά ακόμα. Και θα ζητήσουμε βάσει σε αυτές, θα διεκδικήσουμε να βρούμε συνενέσεις προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση. Με ποιον, και πέρα, με ποιον ερώτημα, πρωθυπουργό, με ποιον επιφανής? Το ερώτημα μην το θέτετε σε εμάς. Το ερώτημα θα πρέπει να το θέσετε είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κατά πόσο είναι όντως θεσμική, όπως προσπαθεί να μας πείσει ο κύριος Μητσοτάκης, ή όχι. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα είναι πρωθυπουργός ή το ένας ή το άλλο την επόμενη μέρα. Εμείς λέμε δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι καρέκλες, ούτε όλα αυτά. Μας ενδιαφέρει να εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές για το καλό της χώρας. Άρα το ερώτημα δεν αφορά εμάς. Μάλιστα. Το ερώτημα αφορά είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Κλείνοντας, θα σας αποδεσμεύσω άμεσα. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση με τις τηλεοπτικές μονομαχίες, με τις τηλεμαχίες, με τα debate? Ο Αλέξης Τσίπρας το επαναλαμβάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει, καλεί τον Μητσοτάκη να πάει σε ένα debate. Από τη Νέα Δημοκρατία λένε το σκέφτονται, okay, δεν θα πάνε ποτέ. Εσείς θέλετε ένα debate και με τους τρεις, και με τον κύριο Μητσοτάκη και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη? Μπαίνετε δηλαδή σε αυτή τη συζήτηση, κυρία Γιαννακοπούλου?
είμαστε ανοιχτοί σε όλα εμείς. Ο διάλογος πάντα καλός είναι, πάντα θετικός είναι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται και να παρουσιαστούν οι θέσεις και οι προτάσεις του κάθε κόμματος. Νομίζω είναι πάρα πολύ βασικό. Πάνω σε αυτές τις θέσεις και προτάσεις κρινόμαστε και ψηφιζόμαστε και θα μου επιτρέψετε επίσης να σας πω, γιατί όλοι βγαίνουν με το δάχτυλο κουνώντας απέναντι στο Πασόκ, ότι είμαστε οι πρώτοι που έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένες θέσεις και προτάσεις με τις οποίες διεκδικούμε, αν θέλετε, την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, όπως επίσης οι πρώτοι που παρουσιάσαμε και τα ψηφοδέλτιά μας. Τι κάνουμε οι άλλοι. Αλήθεια, έτσι, άρα λοιπόν, εμείς είμαστε πάρα πολύ θετικοί απέναντι σε οποιοδήποτε διάλογο. Εδώ πέρα είμαστε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν νομίζω ότι είναι κακό το να γίνεται διάλογος, ιδιαίτερα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων, προκειμένου να δούμε ποιες είναι οι θέσεις και προτάσεις του καθένα απέναντι στο ζήτημα. Βέβαια πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος που έχει απλά και μόνο παράλληλοι μονόλογοι, όπως πολλές φορές έχουμε δει, να γίνονται στα τυποποιημένα debate με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Γιαννακοπούλου, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.